Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή κυβέρνηση επιλέχθηκε από τους πολίτες της χώρας μας για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, για να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και να τερματίσει την Επιτροπία. Δεύτερον, για να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης υποθέσεις σκανδάλων και διασπάθησης δημόσιου χρήματος και να αντιμετωπίσει με πολιτικά και θεσμικά μέσα τις βαθύτερες αιτίες της διαφθοράς και της διαπλοκής. Τρίτον, για να αλλάξει το παραγωγικό, το μη βιώσιμο και άδικο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και τη λειτουργία του κράτους, να ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας και να βελτιώσει προς όφελος των θέσεών μας τους ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς συσχετισμούς. Η κυβέρνηση θα κριθεί από τους πολίτες στο τέλος της θητείας της, από τη συνολική της επίδοση και ειδικότερα βέβαια από την επίδοσή της σε αυτούς τους τρεις τομείς. Από την άποψη αυτή, το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα είναι καθοριστική σημασίας για την επίτευξη του πρώτου στόχου, ο οποίος όμως με τη σειρά του είναι προϋπόθεση και για τους υπόλοιπους. Διότι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι σωστό μερικές φορές, δεν είναι σωστό και μερικές φορές, μάλιστα είναι ανήθικο, να ξεχνούνται θεμελιώδη γεγονότα τα οποία σημάδεψαν τις τύχες του λαού μας και της χώρας. Και ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να ξεχνιέται ούτε στη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, διότι είμαστε αντιμέτωποι ακόμα με αυτό, είναι η χρεοκοπία του ελληνικού κράτους, την οποία επιφέρατε οι δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα με όσα έκαναν και κυρίως όσα δεν έκαναν στα πριν από την κρίση χρόνια. Και που η παράταξη που σήμερα κυβερνάει πολλά από αυτά τα έλεγε πριν την κρίση, πολύ πριν την κρίση. Γεγονός επίσης είναι, και δεν πρέπει να ξεχνάτε, ότι η υποταγή στα μνημόνια και την Επιτροπία οδήγησε ίχως αποτέλεσμα να χάσουμε ως χώρα σημαντικό μέρος της πολιτικής μας αυτονομίας. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, που σε όλους είναι γνωστά, αλλά ορισμένοι θέλουν να τα ξεχνούν, ο μόνος τρόπος για να ανακτήσουμε τον έλεγχο της μοίρας μας και του μέλλοντός μας είναι να τερματίσουμε την εξάρτησή μας από το ξένο θεσμικό δανεισμό, να πετύχουμε ώστε το χρέος να καταστεί βιώσιμο και στη βάση αυτή να διεκδικήσουμε το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της Επιτροπίας. Και λέω να διεκδικήσουμε, διότι έξοδος από τα μνημόνια και την Επιτροπία δεν θα είναι μια τυπική ή αυτόματη διαδικασία, αλλά θα είναι μια πορεία με παγίδες και ρίσκα. Γι' αυτό η διεκδίκηση αυτή είναι κρίσιμη, στη διεκδίκηση αυτή είναι κρίσιμη και η συμμετοχή και η στήριξη της κοινωνίας, θα έλεγα και η συνευθύνη και των άλλων πολιτικών δυνάμεων, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές σε άλλα ζητήματα. Και τούτο διότι υπάρχουν δυνάμεις, και πρέπει να το γνωρίζει αυτός ο ελληνικός λαός μεταξύ των δανειστών μας, οι οποίες αντιλαμβάνονται το χρέος όχι ως οικονομικό μέγεθος, αλλά ως πολιτικό μοχλό πίεσης διαρκείας για την επιβολή της πολιτικής που εκείνοι θεωρούν ορθή. Και επίσης οι ίδιες δυνάμεις θεωρούν την, αντιλαμβάνονται την Επιτροπία ως μόνιμο καθεστώς. Ακριβώς γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου τόνισε την ανάγκη να γίνουν πολλά και πριν αλλά και μετά το τέλος των μνημονίων, αν θέλουμε αυτό το τέλος να είναι οριστικό. Οι δυσκολίες αυτές άλλωστε φάνηκαν. Η πορεία για να φτάσουμε ως εδώ ήταν γεμάτη εμπόδια. Σήμερα όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς στη χώρα ή στο εξωτερικό, εκτός από κάποιους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι να αρνούνται, να μην βλέπουν, να μην αναγνωρίζουν ότι αιτία αυτών των καθυστερήσεων δεν ήταν η ελληνική κυβέρνηση, αλλά ήταν διαφορές και αντιθέσεις μεταξύ των δανειστών και μέτρα εκτός της αρχικής συμφωνίας που ζητήθηκαν κυρίως από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω μια απάντηση στους γκεμπελίσκους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κόβουν και ράβουν δηλώσεις από το παρελθόν για να κατασκευάσουν σχήματα προπαγάνδας, αλλά και άλλους, διότι βλέπω και άλλοι τα λένε αυτά, τι λέγατε τότε, κανένα μέτρο κλπ. Και θέλω να πω ότι σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον, δεν ανακαλώ τίποτα από όσα είπα στο παρελθόν στην αρχή της διαπραγμάτευσης και θα έλεγα και σήμερα τα ίδια, αν δεν είχαν μεταβληθεί τα δεδομένα. Εάν δηλαδή και σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτούσε από εμάς να μειώσουμε το αφορολογικό όριο και όλα τα έσοδα να τα διαθέσουμε για να μειωθούν οι φορολογικές
συντελεστές για τα υψηλά και τα μεγάλα εισοδήματα, ενδεχομένως σήμερα η πολιτική κατάσταση της χώρας θα ήταν διαφορετική. Όμως είχαμε ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σημαντικές μετατοπίσεις στα αρχικά δεδομένα. Πρώτον, αρχικά μας ζητήθηκαν μέτρα, νέα μέτρα, ύψους 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς αντίμετρα. Τώρα έχουμε αρνητικά μέτρα που όμως αντισταθμίζονται δημοσιονομικά και εξορροπούνται οι κοινωνικές συνέπειες με άλλα θετικά μέτρα. Δεύτερον, αρχικά μας ζητήθηκαν νέα μέτρα χωρίς καμία δέσμευση για τη ρύθμιση του χρέους. Τώρα, ό,τι νομοθετήσουμε, εντάσσεται σε μια σφαιρική συμφωνία, μια συνολική συμφωνία που θα περιέχει και τα μέτρα για το χρέος. Τρίτον, αρχικά μας ζητήθηκαν, προτάθηκαν πλεονάσματα 3,5% επί 10 χρόνια μετά το 2018. Τώρα οι συζητήσεις γίνονται για πολύ μικρότερες περιόδους. Κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, είχαμε επομένως πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα και επομένως δεν μπορούμε να λέμε τώρα τα ίδια που θα λέγαμε αν δεν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα. Κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία τους βουλευτές της συμπολίτευσης ότι ψηφίζουν τα πάντα για τις καρέκλες τους, όπως λένε. Να μου επιτραπούν ορισμένα σχόλια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Ας μην κρίνετε εξιδίων τα λότρια. Αν κάποιοι από εσάς έτσι αντιλαμβάνονται την πολιτική, δεν σημαίνει ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε την πολιτική με τον ίδιο τρόπο. Δεύτερον, οι βουλευτές της συμπολίτευσης και όλοι μας δεν ψηφίζουμε τα πάντα. Αξιολογούμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, το αποτέλεσμα που προκύπτει και το ψηφίζουμε εφόσον εκτιμούμε ότι εντάσσεται στους στόχους μας και υπηρετεί το συμφέρον της χώρας. Τρίτον, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα ψηφιστεί διότι παρά τα αρνητικά και δύσκολα σημεία του έχει δύο πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ενσωματώνει την αρχή της δημοσιονομικής ουδετερότητας, την οποία κανείς δεν πρέπει να υποτιμάει ακόμα και αν διαφωνεί με το νομοσχέδιο, καθώς και τη λογική της εξορρόπησης των κοινωνικών συνεπειών των μέτρων μέσω άλλων μέτρων, αντιμέτρων, όπως καθιερώθηκε να λέγονται. Εάν αυτές οι δύο αρχές είχαν διεκδικηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, έστω από τη στιγμή και πέρα που τα ελλείμματα είχαν μειωθεί, εάν λοιπόν είχαν διεκδικηθεί αυτές οι αρχές και ίσκεν, τότε μπορούμε να πούμε ότι με σιγουριά ότι έξοδος από τα μνημόνια ήδη θα είχε συντελεστεί, για να απαντήσω και στο ερώτημα του κ. Αμυρά, και δεύτερον, το κοινωνικό κόστος, οι κοινωνικές συνέπειες θα ήταν πολύ ιππιότερες. Γι' αυτό και είναι βέβαια και από αυτή την άποψη, εκτός καθαρά προπαγανδιστικό, η σύγκριση, η ταύτιση, η παρομοίωση αυτών των μέτρων με μνημόνια γενικώς. Δεύτερον, και ακόμη πιο κρίσιμο, είναι ότι η σημερινή συμφωνία μπορεί υπό προϋποθέσεις, όπως ήδη είπα, να ξεκλειδώσει τις διαδικασίες για τον στόχο του τερματισμού των μνημονίων και της Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι εκείνο που ενοχλεί ορισμένους από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και του Μεσόγου είναι άλλο. Είναι ότι ο λαός με την ψήφο του τον Ιανουάριο του 2015 έσπασε το μονοπόλιο της δικοματικής εξουσίας τους. Διότι αυτό που έγινε δεν ήταν απλώς μία αλλαγή στο εσωτερικό του υφιστάμενου συστήματος εξουσίας, αλλά ήταν η αρχή της υπέρβασής του. Και βρισκόμαστε ακόμα βεβαίως στην αρχή της αρχής. Διότι οι βαθιές αλλαγές, οι ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, οι μεγάλοι μετασχηματισμοί στο κράτος, στην οικονομία, στην κοινωνία είναι μπροστά μας. Γι' αυτό και τα αιτήματα για εκλογές πέφτουν στο κενό. Και γι' αυτό η κυβέρνηση αυτή δείχνει μία ανθεκτικότητα η οποία δημιουργεί περιέργεια και ερωτηματικά. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Παρά τις δύσκολες αποφάσεις που παίρνει. Όμως ο τόπος δεν χρειάζεται μόνο μία ανθεκτική κυβέρνηση, χρειάζεται και μία υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση και υπεύθυνες απρόσθετα και κοινωνικές εκπροσωπήσεις. Και χαίρομαι που αυτήν την ανάγκη την αναγνωρίζουν πλέον πολλοί και πολλές και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και μέσα από κοινωνικές και επαγγελματικές οργανώσεις. Για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, λοιπόν, δημιουργούνται προϋποθέσεις για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Σε ένα ορίζοντα όχι μόνο διετίας, αλλά εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία και με τα μέτρα για το χρέος, και σε ένα ορίζοντα πολύ μακρύτερο πέραν της δεκαετίας.
Με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου και με την ολοκλήρωση της συμφωνίας δημιουργούνται λοιπόν νέα δεδομένα. Ας τα αξιοποιήσουμε προς όφελος της κοινωνίας και της νέας γενιάς. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε ως κυβέρνηση. Ευχαριστώ.